Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος, τον κύριο Γιώργο Δανό, και δύο μαθητές από το Senior School, την Αθένα Βούργος και τον Σάβα Αγισιλάου, οι οποίοι πήραν το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό που έφερε αποκλειστικά και μόνο στην Κύπρο η NASA το περασμένο Σαββατοκύριακο. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ευχαριστούμε. Κύριε Δανέ, θα ήθελα να μου μιλήσετε για τον διαγωνισμό αυτό και γιατί η NASA έφερε αυτή την πρόκληση μόνο στη χώρα μας. Αυτός ο διαγωνισμός τρέχει στην Κύπρο τα τελευταία 5 χρόνια, από το 2013. Και σε μόνο 5 χρόνια βλέπουμε ότι η Κύπρος πήρε 3 νίκες. Πήρε την πρώτη θέση 2 φορές και τη δεύτερη θέση 1 φορά. Αυτό δημιούργησε μια θετική εντύπωση για τις δυνατότητες της χώρας μας. Αλλά επιπλέον υπάρχει και μια συνεργασία μεταξύ Κύπρου και του σώματος που λέγεται Moon Village Association. Σε αυτό το σώμα έχουμε μία θέση προεδρική από τον οργανισμό μέσα και μία επίσης προεδρική, ένας εκπρόσωπος της NASA. Μιλώντας μεταξύ μας, βρήκαμε ότι σε αυτή την επιτροπή, που είναι για τον επικισμό του φεγγαριού, υπήρχαν κάποιες κοινωνιολογικές απορίες. Και αποφασίσαμε να δώσουμε συγκεκριμένη πρόκληση στην Κύπρο, μια και η Κύπρος δείχνει ότι διαπρέπει, και να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά, στους νέους, να μας πούν πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ανθρωπότητα με μια βάση στο φεγγάρι που να κάνουμε μια καινούργια αρχή που να φέρνει μια θετική πνοή. Και ποιο είναι το έπαθλο που θα πάρουν οι νικητές? Και αντιλαμβάνομαι ήταν περίπου 10 ομάδες από την Κύπρο που έλαβαν μέρος. Ήταν μεγάλος ο αριθμός των ομάδων που έλαβαν φέτος μέρος, κυρίως διότι είχαμε τέτοια μοναδική πρόκληση. Επειδή είχαμε το μοναδικό βραβείο για να πάνε να εκπαιδευτούν τα παιδιά όπως οι αστροναύτες για να πάνε στο διάστημα. Μοναδικό. Και επιπλέον διότι είχαμε τον επιστημονικό διευθυντή της NASA εδώ μαζί μας που ήταν και μέντορας σε όλα τα παιδιά. Αθένα και Σάβα, είστε και οι δύο 14 χρονών και όμως παρά το μικρό της ηλικίας σας καταφέρατε να αφήσετε άριστες εντυπώσεις στους κριτές. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για την ιδέα που παρουσιάσατε. Να σημειώσουμε ότι ο διαγωνισμός ήταν στα αγγλικά, οπότε όλες οι παρουσιάσεις, η ορολογία ήταν σε αυτή τη γλώσσα. Εάν προτιμάτε να μας παρουσιάσετε την ιδέα σας στα αγγλικά, έτσι όπως την παρουσιάσατε στους κριτές. Thank you. Well, the main question was how to structure a colony on the moon. So we could conclude and finalize on that question, and we could give our answer. We started off with a basic question that we came up with. Who owns the moon? Without that question, we cannot continue or make anything. So the answer was not clear. Nobody really thought about who owns the moon. So we came up with an organization called the ISS, the International Space Colonization Cooperation Initiative, which was inspired by the United Nations and the ISS, the International Space Station. In that organization, there are many sub-organizations, like the Assembly, the Court of Justice, and the Economic One, which was in charge of all the licenses of people who wanted to go out of space, out of Earth, and mine minerals to bring back. Εσύ, Σάβα, έχεις κάτι να προσθέσεις? We described how the moon would become colonized by using as an example the International Space Station and the way the United Nations function in order to design the structure of the leadership. Also, we designed the method of selecting the people who will colonize the moon. Κύριε Δανέ, αυτά που ακούσαμε από τα παιδιά είναι εντυπωσιακά. Μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτό που έδωσε το πρώτο βραβείο σε αυτή την ομάδα, γιατί ξέρω ότι ήσασταν κι εσείς ένας από τους κριτές του διαγωνισμού. Τόσο εγώ όσο και άλλοι κριτές, ο κριτής από την NASA κτλ, ένιωσαν ότι η συγκεκριμένη πρόταση ήταν η καλύτερη, γιατί διότι τα παιδιά πήγαν πίσω και έψαξαν από αρχαιότητα τους χρόνους πως πόλεις όπως η Αθήνα, η Σπάρτη, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και αργότερα με τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και πιο πρόσφατα με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, πώς λειτουργούν όλα αυτά,
ποια είναι τα θετικά, τα αρνητικά και απέσταξαν τα καλύτερα σημεία και έκαναν μια συγκεκριμένη πρόταση πώς θα λειτουργήσει αυτή η αποικία του μέλλοντος. Και επειδή ήταν τόσο εμπεριστατωμένη η μελέτη τους, αλλά και συγκεκριμένη η πρότασή τους, νιώσαμε ότι αυτή η ομάδα ήταν η νικητρία ομάδα. Παιδιά, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει αυτό το βραβείο για σας. Χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να διαγωνιστώ για το βραβείο αυτό και είναι τιμή μου που έχω προσκληθεί από την NASA να παρερευθώ στις εγκαταστάσεις του Marshall Space Center στο Κέντρο Εκπαίδευσης Αστροναυτών. Αθένα, σκέφτεσαι να ακολουθήσεις κάποιο τομέα στις σπουδές σου που έχει να κάνει με το διάστημα? Η αλήθεια είναι ότι από μικρή είχα κάνει πλάνα στο τι θα ακολουθήσω. Αλλά ποτέ δεν μου ήρθε στην ιδέα να ακολουθούσα κάτι με το διάστημα, εκτός από σήμερα. Πρώτα, επιθυμούσα να ακολουθήσω κάτι με την psychoanalysis. Δεν ξέρω πώς να το πω στα ελληνικά. Ψυχοανάλυση. Ήθελα να αρχίσω πρώτα με neuropsychology και μετά να εξειδικευτώ σε ψυχοανάλυση. Αλλά τώρα, με αυτή την ευκαιρία, μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Κάτι που προσωπικά δεν το πίστευα ότι θα μπορούσα να κάνω, αλλά τώρα, με αυτή την ευκαιρία που μου δόθηκε, μπορώ να τα χρησιμοποιήσω τις γνώσεις μου για να εργαστώ με αστροναύτες στη NASA. Κύριε Δανέ, πείτε μας ποια ήταν η σημασία αυτής, ειδικά της πρόκλησης που δόθηκε από την NASA αποκλειστικά για τις κυπριακές ομάδες. Βλέπουμε ότι η ανθρωπότητα έχει κάποια προβλήματα. Για παράδειγμα, έχουμε την καταστροφή του περιβάλλοντος. Έχουμε τις διαμάχες μεταξύ εθνών, έχουμε την πείνα και πολλά άλλα προβλήματα τα οποία μας απασχολούν. Και ρωτάει ο κόσμος, θα πάμε να κάνουμε αποικίες στο φεγγάρι. Θα μεταφέρουμε δηλαδή όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε εδώ και σε άλλους πλανήτες, σε άλλους δορυφόρους? Άρα είναι πολύ σημαντικό να ρωτήσουμε τους νέους μας, τη νέα γενιά, πώς φαντάζονται την ανθρωπότητα να κάνει μια καινούργια αρχή στο φεγγάρι, που να είναι ένα μοντέλο πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά με θετικότητα και αισιοδοξία. Αυτές οι ιδέες που έχουν παρουσιαστεί από τις κυπριακές ομάδες, από την νικήτρια ομάδα, αλλά και από τις άλλες που είχαν πολύ καλή συμβολή στον διαγωνισμό. Αυτές οι ιδέες, λοιπόν, θα τύχουν αξιοποιήσεις από την NASA ή από άλλους οργανισμούς? Ναι, σίγουρα όλες οι ιδέες που παρουσιάστηκαν και από την νικητρία ομάδα αλλά και από τους άλλους ήταν μοναδικές. Σε ένα Σαββατοκύριακο εργάστηκαν πολύ σκληρά όλα τα παιδιά για να βρουν καινούργιους, καινοτόμους τρόπους που να έχουμε μια θετική απήχηση προς την φύση του ανθρώπου ώστε να φέρουμε αυτό το λαμπρό μέλλον. Ναι, αυτές οι μελέτες, αυτές οι παρουσιάσεις τώρα θα σταλούν στα αρμόδια σώματα, όπως και στο Moon Village Association, για να δούμε πώς αξιοποιούμε τις προτάσεις αυτές και πώς φτιάχνουμε μια αποικία, όχι μόνο τεχνολογικά, όχι μόνο επιστημονικά, αλλά με το σημαντικότερο κομμάτι που είναι το κοινωνιολογικό, ανθρωπιστικό κομμάτι. Κύριε Δανέ, Αθένα, Σάβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη και παιδιά, θα ήθελα να σας ευχηθώ ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.